Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να, η παρεούλα μας εδώ τώρα να μεγαλώσει, να τα πούμε. Εμείς σας τα λέμε, εσείς θα έρχεστε πέρα στην παρεούλα. Θα είσαι πιο έρεμος σήμερα. Σήμερα είμαι πολύ έρεμος τόσο ή άλλως. Δεν έχω να ξεκινήσουμε θεματάκια. Τότε. Εξάλλου το άκτι μου με το Γκεμάλ το έβγαλα χθες. Αλλά θα το συνεχίσουμε και σήμερα γιατί έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε σε αυτόν τον γάμο. Ο οποίος γάμος εν τέλει έφερε τη ρήξη στα κανάλια. Έχουμε ένα εμφύλιο πόλεμο στην ελληνική τηλεόραση, όπου φίλοι γίνανε εχθροί και εχθροί γίνανε φίλοι, στην κυριολεξία. Στην προκειμένη περίπτωση, για να γίνει η σωστή αποκωδικοποίηση, να πούμε λοιπόν ότι το bullying το οποίο θεώρησε η Σύση Χριστίδου ότι έγινε στη δικιά της δημοσιογράφο, η οποία έχει μόλις ένα έτος πορεία στη δουλειά αυτή, δηλαδή το κοριτσάκι είναι φρέσκο, έτσι, και αντιμετώπισε, μικρό κορίτσι. Ναι, αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε ότι προέρχεται από το Happy Day, παρακαλώ πάρα πολύ, από την κυρία Μέρη Παλιαλέξη, η οποία με την αρχισυντάκτρια της Σύσης Χριστίδου λογοφέραν. Και όλας λέει, τα είπανε μεταξύ τους. Αυτά όλα τα βγάλανε, ξέρετε πού, στο πρωινό του Star. Συγγνώμη, του Αντένα, του Sky. Το πέτυχε. Στη Φέη Σκορδά. Η οποία Φέη Σκορδά, βέβαια, πλακώθηκε και αυτή με τη σειρά της στην ουσία με τον Γεωργιάδη. Ο οποίος Γεωργιάδης δε, να πούμε ότι ανήκει στην Barking Well. Η Barking Well βγάζει τη Σύση Χριστίδου. Όπως καταλαβαίνετε, έχει πληροφορίες εκ των έσω. Οπότε λοιπόν δεν αμφισβητείται ο Γεωργιάδης. Η κυρία Φέη Σκορδά όμως τον αμφισβήτησε όσο μπορούσε να τον αμφισβητήσει. Κάτι έγινε... έχει τις δικές πληροφορίες όμως. Από Μέρη Παλιαλέξη. Ναι, ο Γεωργιάδης στηρίζει μπάρκινγκ. Δεν στηρίζει μπάρκινγκ. Εγώ λέω, η Σκορδά έπαιρνε πληροφορίες από την Παλιαλέξη και ο Γεωργιάδης έπαιρνε πληροφορίες από την Barking Well. Οπότε, η αλήθεια λοιπόν, ποια ήταν. Η αλήθεια είναι ότι πλακωθήκανε σε αλήθεια. Για ποιο λόγο. Εξήγησε στον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι. Μου έκανε εντύπωση και είπα ότι δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, να κυνηγάς και σαν παπαράτσο όταν είσαι καμεραμάν τον επώνυμο και να σε εγώ δεν βγαίνω. Αλλά υπάρχει μια αιτία που δεν βγαίνουν που εγώ δεν το σκέφτηκα με την πρώτη. Έπρεπε να περάσουν κάποιες ώρες για να το καταλάβω. Ότι πολλά συνεργεία, ξέρετε, είναι ψιλοανεξάρτητα. Δηλαδή κάποιοι κάνουν και τη δουλειά παράλληλα με κάποια άλλη. Δηλαδή φανταστείτε, λέω εγώ τώρα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάει να εξυπηρετήσει μια εκπομπή και να ανήκει, ας πούμε, σε άλλη εταιρεία. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Α είναι από την Pixel. Σωστά? Λοιπόν, ο κάμεραμάν να μην δουλεύει στην Pixel, αλλά να είναι από κάπου αλλού, δανεικός. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα εσωτερικά στους τεχνικούς. Πώς βρέθηκες εκεί, δουλειά έχεις με τον Α εκεί, αφού δεν έπρεπε να είσαι εκεί. Αλλά είναι όπου ξέρετε το. Για το μεροκάματο τα παιδιά, ωραία τώρα. Παιδιά, εντάξει, αυτά, πάνε για τη δουλειά. Βέβαια, άμα σου πούνε έλα εκεί πάρει ένα καλοστάρικο, ας πούμε, και τα έξοδα πληρωμένα, θα πας. Και πενιντάρικο. Και πενιντάρικο. Καλά, πενιντάρικο δεν δίνουμε, καλοστάρικα δίνουμε. Mm. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι εκεί ότι εσωτερικά υπήρχε πρόβλημα. Ότι κάποια συνεργεία δεν ήταν τη σωστή σειρά. Δηλαδή, αυτό δεν ήταν το πρόβλημά του και όχι θέμα, επειδή το είπαμε και χθες το σταριλίκι, ότι μην με τραβήξετε. Ναι, όχι, αυτό ήταν το θέμα. Λοιπόν, δεν είναι σταριλίκι. Δηλαδή, σας εξηγώ για ποιον λόγο τα παιδιά δεν ήθελαν να του τραβήξει. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος καμεραμάν της Σύσης Χριστίδου είχε αφήσει την κάμερα ανοιχτή και τράβαγε. Κρυφά. Χωρίς να πάρει έγκριση. Ναι, βέβαια, να πούμε ότι όταν θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά, υπάρχουν. Η τεχνολογία σε βοηθάει πάρα πολύ, να ξέρετε. Μα πάρα πολύ. Παράδειγμα. Εγώ θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν ήθελα κάπου να κάνω ένα γύρισμα και τα λοιπά, να σου πω και τα μυστικά της εποχής εκείνης. Λοιπόν, τι έκανα, είχα μια κάμερα η οποία ήταν επάνω μου. Στυλό James Bond. Όχι, ήταν επάνω μου. Εντάξει, τώρα μην λέμε πώς ήταν. Ήταν επάνω, ήταν μια μικρούλα κάμερα. Ωραία. Οπότε λοιπόν, είχα πίσω εγώ το σκληρό που έγραφε, πάταγα το κουμπάκι λοιπόν και πήγαινα εγώ και δεν φαινόμουν ποτέ εγώ, αλλά φαινόταν όλοι οι υπόλοιποι. Καθόμουν λοιπόν και έλεγα, τι κάνεις, πώς είσαι και τα λοιπά. Μετά άφηνα μιλάγανε οι άλλοι και γίνονταν κανονικά. Όταν θέλει να κάνεις παπαράτσο δηλαδή. Αυτό πριν από κάποια χρόνια. Τώρα με την τεχνολογία που έχει ανέβει παραπάνω. Εντάξει, αυτό νομίζω όμως από θέμα συναδελφικής αλληλεγγύης έχει σταματήσει. Γιατί αυτό το κάνανε παλιά. Έχεις ζήσει και εσύ εποχές. Ναι, τις σκληρές εποχές. Τις σκληρές εποχές που τραβάγανε κρυφά και τους βγάζανε να τους εκθέσουν. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αν ήθελαν να κάνουν ένα κρυφό γύρισμα, μπορούσαν να το κάνουν αθόρυβα, όμορφα και ωραία και να καλύψουν τα πρόσωπα. Και εντάξει, πώς θα το χρησιμοποιούσαν μετά. Επαναλαμβάνω, να καλύψουν τα πρόσωπα. Πάλι αντιεπαγγελματικό θα ήταν. Όχι, μπλερ.
Εκεί με μπλερ όμως πάλι τραβάς. Καλύπτει τα πρόσωπα. Ναι, και θα λες τι, αυτοί πήγανε. Μα δεν ήταν το θέμα να πούνε ποιοι πήγανε. Γιατί τραβάγε τότε κρυφά ο... Τέλος, το θέμα είναι ότι όλο αυτό δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα για, τον, για το συγκεκριμένο γάμο. Όμως, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό που παραμένει είναι ότι δεν φταίνει η τεχνική που πήγαν εκεί. Ναι, μισό λεπτό όμως, γιατί έχουμε και μια άλλη πληροφορία ότι η Σύση Χριστίδου το... Δηλαδή, το μεγενθύνανε, δηλαδή δεν βρήσανε την κοπέλα. Αυτή βρήσανε, σου λέει. Η τεχνική πλακωθήκα μεταξύ τους, έγινε χαμός. Ναι, αλλά δεν τις μίλησαν τόσο άσχημα. Τέλος πάντων, με τους τεχνικούς δεν τα βάζεις. Mm. Εκεί υπάρχει θεματάκι, να ξέρεις. Εκεί είναι γιούρια. Το ότι ναι. Η παλιά Λέξη μάλωσε με την άλλη, ναι, αλλά την κοπελίτσα δεν πήρε. Η κοπελίτσα είχε υποστεί το ανάλογο bullying. Τελείωσε. Mm. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Και μάλιστα ήταν από την εκπομπή τη Happy Day. Τελείωσε. Το είπανε. Τελειώσανε. Από εκεί πέρα τώρα, ό,τι και να λένε είναι περιττό. Εγώ θα πω ότι όλα αυτά είναι αδιάφορα. Αυτό που μένει είναι ότι δεν έβρεχε, σας έφτυνε ο Μουζουράκης. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ότι ενώ τους είχε φτύσει, σφαχτήκαν για απ' έξω. Κατάλαβες ποια είναι η φάση. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, αυτό είναι όλη η ιστορία. Βέβαια, σύμφωνα με την Κατερίνα Καινούργου, χεστήκαν αυτοί. Α, το θέμα είναι χεστήκαν αυτοί. Τα κακά τους που πήγανε. Στη μούρη των δημοσιογράφων πήγανε. Ναι, συγγνώμη, δεν είπε ότι χεστήκανε. Τα κακά τους που πήγανε. Στη μούρη των δημοσιογράφων. Καλά, μεταφορικά τώρα. Και εγώ μεταφορικά το λέω. Ναι. Μεταφορικό το ένα, μεταφορικό και το άλλο. Δεν ήταν και ωραίο αυτό που και δεν έκανε που γύρισε και είπε ότι το ζευγάρι χέστηκε πάνω για αυτό. Χέστηκε βρωμάει κιόλα. Σε ένα γάμο χεσμένη δεν γίνεται. Δηλαδή όταν το λες, να ξέρεις και τι λες. Ναι, ότι τους απασχόλησε όντως. Εντάξει, να ξέρεις τι λες. Δηλαδή δεν μπορεί να λες αυτό το πράγμα γιατί και δεν έκανε λάθος αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν την καλύψουμε. Και μάλιστα δεν χεστήκανε γιατί προσπάθησαν να το μαζέψει όλο αυτό. Μουζουράκης το πήρε πίσω, ελάτε να σας κεράσω κτλ. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν το πήρε πίσω καθόλου. Μου θύμισε η γυναίκα μου από μέσα ότι στο τέλος του ποίηματος είχα πει να περάσει να σας κεράσω. Λοιπόν, το ποίημα τελείωσε, ελάτε να σας κεράσω τώρα. Για να μην λέγεται δουλειά αυτό, αλλά για να λέγεται επίσκεψη. Λοιπόν, άσε δεν είναι. Αυτό το πήγε κανονικά αυτό. Γατώνει. Ο Μουζουράκης. Αλλά το χεστήκανε από την Κατερίνα Καινούργου ήταν πιο βαρύ από όλη την υπόλοιπη υπόθεση του Μουζουράκη, να ξέρετε. Εντάξει. Γιατί όταν η γυναίκα σου λέει αυτό, λέει Λυσάνης, λέει τώρα Μουζουράκης με την νύφη. Ξέρεις κάτι, τους έχουμε γραμμένο στα παλιά μας παπούτσια, μωρέ. Δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει να κάνουμε τι θέλουν εκεί πέρα απ' έξω. Άντε να πούμε για καραγκιόζητες. Διαφημίστε εσείς ελεύθερα. Ναι, όχι, καραγκιόζητες να πούμε. Τους έφτιασαν να πούμε και αυτοί έχουν έρθει εδώ πέρα και νομίζουν ότι βρέχει να πούμε. Αυτό πάνω πει χεστήκανε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν τα κακά τους πήγαν στους δημοσιογράφους. Και πήγε βέβαια και προς το δικό του συνεργείο, γιατί και το δικό του συνεργείο ήταν απ' έξω, δεν ήταν μόνο τα υπόλοιπα κανάλια. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι όσοι κάλυψαν το θέμα αυτό ήταν απαράδεκτοι, ήταν λάθος, θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι κάνανε και όλοι οι υπόλοιποι, να βάλουν τα εικόνα από τα social media τα οποία ανέβηκαν δεκάδες βίντεο. Και όχι μόνο αυτό. Και η νύφη και τι φοράει και πόσο υπεροχή ήταν. Δηλαδή θέλω να σου πω και του το από αυτό και έχουμε 800 δημοσιεύματα με λεπτομέρειες. Γιατί έγιναν και άλλοι γάμοι. Είχαμε και άλλες εκδηλώσεις. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο θέμα στη σόμπι στο να ασχοληθούμε. Και όμως παρόλο που του είπε αυτό το πράγμα, πώς του είπε ξεδιάντροπους, δεν θυμάμαι. Ναι, τι είπε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, δημοσιεύματα, πώς ήταν γαμπρός, πώς ήταν η νύφη, τι φοράει η νύφη, τι πώς βάφτηκε η νύφη, τι ωραία που ήταν. Δηλαδή, παιδιά, και λίγο εγωισμό. Δεν θέλει ο άλλος, όχι. Αφού δεν θέλει, όχι με τα χίλια ζόρια. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Και βέβαια το αποκορύφωμα ήταν ότι η Κατερίνα Καινούργου ήθελε να μάθει τον γαμπρό. Και δεν έμαθε τον γαμπρό, είναι κοκλώνης. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι ο κοκλώνης, γιατί δεν είναι τα κουφέτα κάτω από το μαξιλάρι. Είχε ξεχάσει να τα βάλει. Είχε ξεχάσει να βάλει τα κουφέτα. Ναι. Κάτω από το μαξιλάρι. Γιατί λίγο σου πέφτει ο κοκλώνης, δεν κατάλαβα. Πας καλά, παιδί μου. Δεν πάω καλά. Έχεις τίποτα. Το χάμπουκερ που έβαξε έχει τίποτα. Έτσι. Μπορεί να πει ο κοκλώνης, εντάξει, μόνος εσύ, μόνος μου και εγώ και τα λοιπά. Πάμε να κάνουμε ένα γάμο, δεν είναι υπόθεση. Να εξηγήσει το γάμο εκεί πέρα, δεν είναι υπόθεση. Γιατί κακό είναι. Κουμπάρας, ναι, αλλά όχι ζευγάρι. Εντάξει, εσύ το βλέπεις έτσι, εγώ το βλέπω αλλιώς. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως αλλού. Το όλο θέμα, αγαπητοί μου, και δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι ότι για εμένα αυτό που είπε η Κατερίνα Καινούργου ήταν λάθος. Ναι. Ήταν λάθος. Νομίζω ότι προσβάλλει και το ζευγάρι. Γιατί σας είπα ότι και εγώ δίνω την παρακάτω απάντηση που πήγαν τα κακά κτλ. Οπότε λοιπόν, ορίστε. Το πρόβλημα. Αλλά κάπου είδα, είχε βάλει την εμφάνιση ο Νίκος Μουτσινάς της Κατερίνας Καινούργου και λέει: εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν ντυνόμαστε, επειδή ήταν διάφανο το φόρεμα,
Δεν ντυνόμαστε έτσι για να μην καλύψουμε την ύφη. Την ύφη, ναι, αλλά εντάξει, αυτό είναι βλακεία πλέον, γιατί θεωρώ ότι και πολλές καλεσμένες και στο γάμο ήταν ακόμα πιο σεξ από την κατάσταση. Να πούμε βέβαια ότι έχει δίκιο όμως ο Νίκος. Δεν ήταν προκλητικό, καταρχήν ήταν όλο ντυμένοι. Εντάξει, τι σημασία διαφάνεια τώρα. Δεν λέω για το θέμα τη Κατερίνα Καινού, λέω για αυτό που είπε. Ότι συνήθως προσέχουν ποτέ να μην. Κοίτα, το περίεργο ήταν ότι οι φίλες είχαν το ίδιο μακιγιάζ και το ίδιο χτένισμα με την ύφη. Αυτό το ντύσιμο δεν ήταν άσχημο. Το ντύσιμο δεν επισκίαζε την ύφη. Αλλά το να βλέπεις, επειδή είδα μια φωτογραφία, τις τρεις κολλητές φίλες πιασμένα πίσω, τουφάκια μπροστά και ίδιο μακιγιάζ, ίδια φρύδια, ίδια χίλια τα πάντα και λες τώρα κάτσε. Μια μακιγιάζ, μια δουλειά. Μια για όλες, ναι. Όχι, αυτό ναι, αλλά το ντύσιμο δεν μπορείς να πεις, ήταν πολύ ωραίο αυτό που φόραγε και υπήρχαν και κοπέλες που ήταν πολύ πιο προκλητικά ντυμένες από την Κατερίνα Καινούργιου. Να λέμε και τις αλήθειες. Έτσι. Να πούμε μια και δεν πήγα Νίκο Μουτσινά ότι το παιδί είναι άρρωστο. Δεν θα είναι Τρίτη και Τετάρτη. Θα γυρίσει Πέμπτη μάλλον πίσω. Mm-hmm. Βάζουν ελληνική ταινία στη θέση του. Εντάξει, η ελληνική ταινία δεν είναι κακιά. Αλλά βέβαια θα κάνει τα νούμερα που κάνει ο Νίκος Μουτσινάς. Ανάλογα. Περαστικά να πούμε στο παιδί. Ευτυχώς δεν είναι τίποτα σοβαρό. Εξετάσεις κάνει κτλ. Έτσι. Έχει μπει σε ένα. Μάλλον η κλινική θα μπήκε. Δεν πιστεύω να πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο. Δεν πιστεύω. Το παιδί να γίνει καλά και να επιστρέψει πριν πάλι πιστεύει. Είναι κοντά μας στο Μετροπόλιταν, δίπλα. Να πάμε να το πούμε τα περαστικά. Α, το έχει πάει στο Μετροπόλιταν. Όχι, λέω εγώ, μην είναι κοντά εδώ. Εντάξει, άμα έχει πάει στο Μετροπόλιταν, κάνουμε μια επίσκεψη κι εμείς. Να του πούμε γεια σου, Νικολάκη, να πούμε ήρθαμε για το καλό σου. Μια και είσαι εδώ πέρα μέσα κλειδωμένο, σαν να μην κοιμήσει παρέα δίπλα. Λες, μωρέ, και επίσκεψη και κατοστάρικο. Και επισκέψη να μα πληρώνει. 200-300 ευρώ, γιατί και εσά δεν σα βλέπω καλά με το ζόρι για τρία, σα εξετάσουμε. Έχει το μάτι σου, κάτι έχει να κάτσει κάτω. Είναι ευκαιρία. Εντάξει, θα κάτσει και εγώ σε πλάνο κρεβάτι εκεί πέρα να το κάνω και παρέα. Λοιπόν, το θέμα είναι παιδιά περαστικά στον άνθρωπο, πέρα την πλάκα που κάνουμε. Περαστικά στο παιδί. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σοβαρό, οπότε να το ξέρετε, το λέμε κι εμεί αυτό. Δεν θέλουμε κανένα άνθρωπο να πάθει τίποτα. Καλά, ζημιά. Ναι, έτσι, νέο παιδί είναι τώρα να πούμε, αλλά ξέρει κάτι, υπερκόπωση, στεναχώρια, το άγχο, το στρεσάρισμα, χωρισμοί. Στεναχώρια γιατί. Χωρισμοί, προσωπικά κτλ. Κτλ. Δεν έχει χωρίσει. Ου, τώρα, έχει πέρασει το σώμα. Εντάξει, αυτό η μοναξία κτλ. Η δουλειά κτλ. Εντάξει, η δουλειά, το ένα το άλλο. Τον έχουν μπλακώσει. Φαίνεται, είναι κουρασμένο πάρα πολύ ούτω ή άλλω. Έχει ανάγκη από ξεκούραση, ρε παιδιά. Και μια και λέω για ξεκούραση και τα λοιπά, να πω ότι ετοιμάζεται να κουραστεί πάρα πολύ η Ζαρίφη. Επιστρέφει, λέει, στο. Στην Ελένη Μενεγάκη επιστρέφει, να ξέρετε. Εντάξει, θέλει μια τονωτική ένεση. Έστω το χιούμορ που έχει η Ζαρίφη, ο τρόπος που τα λέει. Την είχα δει προχθές που εμφανίστηκε μαζί με τον Ογκαρέζο που είχαν και κόντρα και μάλιστα ήταν. Σκληρή κόντρα μεταξύ τους. Αλλά προφανώς και έτσι δεν, είδα, την επόμενη δεν είδα τα νούμερα. Μπορεί να πούλησε, μπορεί να τις έκατσε καλά. Και έτσι θα έχουμε την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Είναι σίγουρο αυτό. Χρειάζεται. Ναι, λέω, εντάξει, είναι, παιδί μου να μην είναι έτσι φλάτη η κατάσταση. Να έχει κάτι και η Ελένη Μενεγάκη να δίνει. Αυτή που δεν βλέπω να είναι εκεί είναι η Νάνση Νικολαίδου. Δεν βλέπω να περνάει ούτε απ' έξω το χρόνο το Μέγκα. Λες, Ναι, το πολύ μπορεί να περνάει βόλτα. Κάποτε συγκρίσαμε την Καραμέλα, ένα καλό μαγαζί, ένα ωραίο μπουζουκάδικο. Αυτερή ήταν. Εντάξει, είναι στενάχωρο γιατί ξέρουμε ότι έχει βιώσει μια δύσκολη κατάσταση. Μακάρι να βρει αλλού τουλάχιστον αν δεν είναι. Θα βρει μωρέ δουλειά. Γιατί έχει βιώσει μια δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι μπροστά στις κάμερες μωρέ τώρα, ας κάτσεις και πίσω να πληρώνεται. Το θέμα είναι να παίρνει το μηνιατικό της κοπέλα. Εντάξει, να πούμε τώρα, εντάξει, ήταν και φλάτη κατάσταση, δεν έδωσε και τίποτα σε Μενεγάκη. Ήταν σαν να μην ήταν μέσα εκεί. Και μια και μια είσαι στο Μέγκα και τα λοιπά και μένουμε σε μεταγραφές και τα λοιπά και τα λοιπά, να πούμε ότι έδωσε η Γιάννα Ζιρδέλη συνέντευξη στο Star. Mm-hmm. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, μια κοπέλα η οποία ξεκίνησε, εγώ στην αρχή να σου πω την αλήθεια μου, όταν ξεκίναγε η Γιάννα Ζιρδέλη. Η κοπέλα την Ελασσόνα. Η κοπέλα την Ελασσόνα, ναι. Ναι. Λοιπόν, έκανε κανένα χρόνο να μάθει να θυμηθεί το όνομα. Ναι. Λοιπόν, και είναι και παλιά στον χώρο, δεν είναι καινούργια. Έχει προϊστορία. Όταν ξεκίνησε δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή κάτι δεν πήγαινε καλά. Αλλά ήταν θέμα προσαρμογής. Τώρα λοιπόν από τα Χριστούγεννα και μετά που πήρε τα πάνω της, συντονίστηκε με τον χώρο κτλ. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα της Ελεονόρας Μελέτη μπροστά τουλάχιστον εκτός του Τσουρού πήρε να μην είναι τόφια. Δηλαδή ο Πάτρας, η Ζιρδέλη και η Φλωρίδα Πετρουτσέλη λόγω του ότι είναι κολλητή της κτλ. Έχουν άλλη χημεία μεταξύ τους. Κουμπάρα κτλ. Ναι, κουμπάρα και το ένα και το άλλο και έχουν άλλη χημεία μεταξύ τους. Έχουν και μια γνωριμία ετών κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι οι τρεις πρέπει να είναι σίγουροι στο πακέτο μέσα και η Ελεονόρα Μελέτη να ψάχνει το άτομο το οποίο θα είναι πασπαρτού μέσα εκεί. Εγώ δεν βλέπω το Γρηγορόπουλο να μένει στο πακέτο, δεν έχει να δώσει και πολλά πράγματα ο Γρηγορόπουλος στους άλλους. Ούτε και μεταξύ η ομάδα δεν τον γουστάει και στο Γρηγορόπουλο λόγω της προηγούμενης κατάστασης που ήταν αρχισυντάκτης κτλ. Οπότε πιστεύω ότι ο Γρηγορόπουλος ήρθε η ώρα να πάει να υπηρετήσει άλλη πρωινή εκπομπή.
Εμένα ξέρεις ποιος μου λείπει, αν και είναι στο Happy Day. Δηλαδή στη θέση του Γρηγορόπουλου μου λείπει ο Κουνιάκης, μπροστά στις κάμερες όμως. Δεν Ο ξέρω γιατί το Παναγιώτης. θυμήθηκα. Ναι. Παναγιώτης να αγαπάω. Ρε. Γιατί όμως Παναγιώτης, μωρέ ναι. να είναι από πίσω, είναι στο Happy Day, δεν κάνει ακόμα τα Ναι, ναι, θέματα. ναι, ναι. Εγώ νομίζω Δεν ότι. είναι κρίμα. Γιατί δεν τον Ο βάζουν Παναγιώτης μπροστά. είναι και ατακαδόρος και Και πολύ καλός γλυκούλης κλπ. ήταν, μ' Ναι, ναι, άρεσε. ναι, Δηλαδή, ναι. όπως σου μου είπες για Γρηγορόπουλο, θυμήθηκα τον Κουνιάκη που ήταν στην. Ήταν και στο Εψιλόν, νομίζω Ναι, και μαζί. στο ύψος ήταν και Ναι. στο Στάρ μαζί μας. Και στο Σταρ, ναι. Ναι. Και λέω, γιατί ρε παιδί μου αυτό το παιδί, δεν είναι κρίμα. Για μένα είναι ένα μεγάλο ταλέντο το οποίο δεν το Ναι, αξιοποιούν για κάποιο λόγο. Η Μέρη Παλιαλέξη που τον γνωρίζει τον, από το Σταρ τον Κουνιάκη, θα μπορώ πως δεν τον αξιοποιεί. Έτσι. Επίσης Τα νομίζω απορώ. ότι πέρα από τη. Τα απορώ, λέω. Τα Τα απορώ, απορώ, ναι, ναι. Είναι το σλόγγαν. είναι το δικό Ναι, μου γιατί αυτό. πολλοί μπορεί να έχουν λέει τι τα απορώ και τα απορεί και τα απορεί. Είναι το Απορώ, γιατί το σλόγγαν. απορώ, Τα βάζω ένα απορώ. τάφεγγο Τα μπροστά μου, δεν απορώ. υπόθεση. Ναι. Ναι, βάζω ένα τάφεγγο μου, βγαίνει καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση που στο πρωινό ρε παιδί μου της Τσιμτσιλή κάνουν κάτι τρελά νούμερα. Πολύ τρελά νούμερα όμως. Δηλαδή, κάτι Τριατάρια. 30, κάτι 20, φεύγα κτλ. Αυτό βέβαια έχει βοηθήσει πάρα πολύ και την Κατερίνα Καινούριου να κάνει και πιο μεγάλα νούμερα. Να πούμε όμως εδώ ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Παίρνω όλη την 20, το θέμα είναι μετά μην πέσω. Η Κατερίνα Καινούριου δεν πέφτει. Ναι. Τα κρατάει και πάει καλά. Κοίτα, παίζει Είναι ρόλο σημαντικό βέβαια αυτό. και ο Παπανότας που είναι το στραβόξυλο της παρέας. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή είναι αυτό έναν αντίστοιχο ρόλο αλλά σε καλύτερη έκδοση που έχει ο μικρούτσικος. Είναι ο Παπανότας, δηλαδή αυτός ο αντίλογος, η Μεσαροπούλου που έχει καλό ρεπορτάζ και έχει καλό πάτημα, όλο αυτός ο συνδυασμός αρέσει τον κόσμο και έχουν αυτή την ηρεμία του πρωινού, η Τσιμτσιλή. Ανοίξτε τα παράθυρα, πείτε το καφεδάκι σας, κατάλαβες. Είναι το ότι αφήνω την τηλεόραση, ακούω και είναι κάτι ήρεμο και ωραίο και παίζει ρόλο. Άκουσε, Γιατί τις πρωινές ώρες είναι και μεγαλύτερες επειδή εγώ ηλικίες. είμαι φαν μελέτη, δέχομαι αυτό που λες, ότι έχει μια στρωμένη Ναι, ομάδα ναι, που ναι, έχει ναι. μπει 8 χρόνια στον αέρα ούτως Ναι, ή άλλως, βέβαια, εντάξει. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. 8 χρόνια στον αέρα και είναι κομπωμένη ομάδα. Αλλά επειδή έχουμε φαν τη μελέτη, πιο πολύ, που η μελέτη αντιμετώπισε σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, όπως γνωρίζεις. Ο Γρηγορόπουλος έπαιξε ένα ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο. Γι' αυτό νομίζω ότι ο Γρηγορόπουλος δεν ανήκει πλέον σε αυτήν την ομάδα και κακώς τον βγάζουν και στον αέρα. Του έχουν δώσει βέβαια απόσταση, γιατί εντάξει, πρέπει κάτι να κάνει και αυτός με Καλά, σαντί. είχε καλές σχέσεις όμως με τη μελέτη, μπορείς να πεις ότι. Αν είχε καλές σχέσεις με τη μελέτη και είχε κάνει όλα αυτά που είχε κάνει, τότε λοιπόν η μελέτη έχει πρόβλημα. Εντάξει, για να βγαίνει μπροστά στην εκπομπή της. Όχι, αναγκαστικά πρέπει να κάνει μια δουλειά. Επειδή αυτό όμω ήταν αρχισυντάξει, δεν μπορεί να το βάλουν να κάνει το ρεπορτάζ και πρέπει να βγάζουν να λέει τα δικά του στον αέρα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία και μετά να δούμε λοιπόν πώς θα δομηθεί η εκπομπή πίσω. Το πρόβλημα της μελέτη δεν είναι μπροστά. Εντάξει. Ο Τσουρός είναι ένα θεματάκι μικρό. Φεύγει ο Τσουρός από τη μέση. Δηλαδή, αν βγει ένα άτομο για αντιτσουρό, τελείωσε. Η Μεζιρδέλη, Πετρουτσέλη, όσες μέρες μπορεί να πάει και με τον, με τον Μπάτρα και με ένα άτομο το οποίο να κάνει ρεπορτάζ τηλεοπτικό, θα είναι τέλεια. Ας πούμε, ο Άλεξ που είναι πολύ καλός σε αυτή τη δουλειά. Είναι ένα πρόσωπο που θα κόλλαγε δίπλα στην. Ναι, είναι πιο κυριλαία, ας ναι. πούμε. Ναι. Θα κόλλαγε η μελέτη δίπλα. Και ποιο άλλο μπορεί να κολλήσει. Μπορεί να κάνω μια συνεργασία με το Μελά. Παράδειγμα, ας πούμε, ναι, σου λέω, σωστά. Σου εξηγώ, δηλαδή, πρέπει να κάνουν κάποιες κινήσεις σημαντικές. Δηλαδή να έχουν ένα πολύ πιο σοβαρό ρεπορτάζ τηλεοπτικό, γιατί η Τίνα Μεσαροπούλου είναι πάρα πολύ ισχυρή σε αυτό το ρεπορτάζ. Έτσι. Για εμένα είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η ομάδα ιδεμένη να έχει μόνο μία-δύο προσθήκες και όχι απώλεια. Μπροστά, πίσω, αλλαγή μεγάλη, σαρωτική. Να αλλάξει αρχισυντάκτης, βέβαια ο Μπέζας είναι πολύ παλιό στη δουλειά κτλ. Αλλά όπως για να το κάνουμε, χρειάζεται νέος αέρας. Νέο αέρα. Δηλαδή άλλη άβρα να μπει μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει η πίσω ομάδα πρέπει να ταρακουνηθεί για τα καλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της μελέτη δεν είναι μπροστά, είναι πίσω. Δεν είναι μπροστά, είναι πίσω. Πάντα πίσω ήταν το πρόβλημα της μελέτη. Δεν υπήρχε χημεία πίσω. Λοιπόν. Εξάλλου η μελέτη συνεργαζόταν πάρα πολλά χρόνια με το Θέμη Μάλι, έχοντας συνηθίσει έναν ηγέτη στο παρασκήνιο, όπως είναι ο Θέμης Μάλις, δεν ασχολείται πολύ και δεν δίνει βάση στη δουλειά του αρχισυντάκτη τι κάνουν. Δηλαδή δεν συμμετέχει στην όλη κατάσταση αυτή και να πάει να επιβληθεί η ίδια ως δικτάκτορ. Αυτό το έκανε ο Μάλις. Από εκεί και πέρα η μελέτη χρειάζεται ένα Μάλι. Ένας Μάλις. Και μάλιστα μια πολύ καλή μεταγραφή θα ήταν, ας πούμε, παράδειγμα η Βαλιώτης. Παράδειγμα σου λέω. Είναι καλός, ενώ είναι σκηνή. Στο Στάρ έχει δείξει δουλειά, στην Τζολάκη έχει δείξει δουλειά. Ναι. Εντάξει,
Όλοι έχουν ιδιαιτερότητες. Ναι, όχι. Ναι. Εννοώ ότι επειδή υπάρχει ήδη πρόβλημα πίσω ένταση, να είναι λίγο ήρεμο να. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω να δημιουργήσει ένταση. Ναι. Λέμε τώρα να πάει εκεί πέρα με τα δεδομένα που δεν ξέρω πώς δουλεύει γι' αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι καλός, αλλά θέλει και μια ηρεμία. Ναι, εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η μελέτη, αυτό που πρέπει να μελετήσει πάρα πολύ καλά, είναι η ομάδα πίσω. Και μια προσθήκη μπροστά σωστή. Δηλαδή για τον Τσουρό να μπει ένα άτομο μέσα πάρα πολύ σοβαρό και να κάνουμε και μια συνεργασία με έναν δυνατό τηλεκριτικό. Απλά πράγματα. Και γιατί όχι, η Ντέρμπι Κολεμά. Και η Ντέρμπι Κολεμά μπορεί να παίξει ρόλο. Καλά, τώρα θα σου πω και Παλετσάκι, άμα το πάμε και έτσι. Που είναι εκτός. Για σκέψη. Ναι, είναι ένα Παλετσάκι. Δεν ξέρω τι σχέση όμως έχει ένα Παλετσάκι με μελέτη. Γιατί παίζουν αυτά ρόλο, έτσι. Είναι και ίδιο στήλη. Δεν είναι ίδιο στυλ, πώς είναι ίδιο στυλ. Κάποτε μοιάζανε πάρα πολύ στην εμφάνιση. Δηλαδή, στην εμφάνιση. Με το τέτοιο, εντάξει, ναι. Τελείως διαφορετικό στυλ. Η Παλετσάκη ναι, είναι μια πολύ καλή δουλειά. Και μπορεί να χειριστεί. Εσύ, πόσο δίκιο έχεις. Η Παλετσάκη μπορεί να διαχειριστεί και τα κοινωνικά θέματα και τα πολιτικά θέματα. Βέβαια. Γιατί έχει άμεση σχέση με το θέμα. Εννοείται. Έχει κάνει και δελτία ειδήσεων κτλ. Σωστό. Να λοιπόν, Λεωνόρα μου, σου δίνουμε και δωρεάν. Είχε γίνει μια ανοίξη πέρυσι στο Sky στην Πακοδήμου και τελικά τη γυναίκα δεν την πήραν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, είναι σωστά. Οπότε λοιπόν θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση η Νανά Παλετσάκη να βρεθεί δίπλα στην Λεωνόρα Μελέτη. Εντάξει και το νέο αίμα, αλλά τα πρόσωπα που έχουν γράψει ιστορία στην τηλεόραση πουλάνε. Κακά τα ψέματα. Δες Παπανότας με Κρούτσικος, τι να λέμε. Είναι τυχαίο, για δες το λίγο. Δες το σωστά. Λίγο. Γιατί στην Μελέτη νέα πρόσωπα έχει, φρέσκα πρόσωπα. Λείπει αυτό που λέμε, δεν θα αποστραβώξω την Παλετσάκη. Αυτός εννοώ ή αυτή που θα φέρει την ανατροπή. Με αυτή την έννοια το λέω στραβόξυλο. Δηλαδή αυτός που γνωρίζει πράγματα και θα σου πει και την αντιθέτη άποψη και θα είναι και λίγο επιθετικός γιατί ξέρει τι λέει. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δηλαδή αν βάλουμε τώρα λογικά, ας πούμε, φτιάξουμε την Dream Team για το πρωινό της Μελέτη, βάζουμε ας πούμε τώρα, στη θέση του Τσουρού την Ανά Παλετσάκη. Έχουμε την Φλωρίδα Πετρουτσέλη να παίζει για τις νοικοκυρές κτλ. Την Άννα Ζιρδέλη, το χαμογελαστό πρόσωπο, το κορίτσι που θα έχει και το ρεπορτάζ κτλ. Και ο Θανάσης Πάτρας που είναι έχω άποψη και μιλάω. Και τώρα χρειάζεται και ένα τηλεκριτικό. Ή Ντέπι Κολεμά ή το Μελά. Ο Μελάς μου φαίνεται που βγαίνει. Ο Μελάς βγαίνει. Η Ντέπι Κολεμά, επειδή θεωρώ ότι έχει συγκεκριμένες γραμμές. Εκεί δεν μου αρέσει λίγο. Δηλαδή, όταν στοχεύει κάπου, το κάνει για κάποιο λόγο. Δεν είναι τόσο αντικειμενική. Ο Μελάς νομίζω είναι λίγο πιο αντικειμενικός. Ο Μελάς είναι ισορροπημένος. Ναι, λίγο πιο ισορροπημένος. Αλλά κοιτάξτε, ο Μελάς τώρα συνεργάζεται με Μπάρκιγουελ. Στην ουσία είναι δύσκολο να φύγει από εκεί και να πάει στο τέτοιο. Πάντως, και ο Κατσαΐτης είναι καλός. Αυτός ο Άλεξ. Είναι τα νέα ταλέντα. Το παιδί αυτό. Ναι, και αυτός θα μπορούσε. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ να είναι οι γυναίκες στο πάνελ, ένας άντρας, ο Πάτρας, και να βγαίνουν οι άλλοι όλοι με άλλο σύστημα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ο τηλεκριτικός μπορεί να πάρει ας πούμε, το μισή ώρα από εκεί πέρα και να είναι με Skype παράδειγμα και να είναι ο Κατσαΐτης παράδειγμα και να δίνει τις πληροφορίες σε μία πίσω την άλλη. Ναι. Οπότε, Λεωνόρα, φτιάξαμε την εκπομπή. Τσάμπα στη φτιάξαμε. Έχω και μια δυναμία στην Λεωνόρα, εγώ την αγαπάω πολύ. Σε ένα θέατρο δεν έχει πάει, επαναθεμάσαι. Κανονικά πρέπει να μου στείλει προσκλήσεις. Αλλά δεν μου μιλάει. Δεν μου μιλάω και μαζί της ποτέ. Λοιπόν. Καλό πρέπει να την πάρω εγώ τηλέφωνο. Τη πω, Λεωνόρα, στείλ μου μερικές προσκλήσεις για το θέατρο. Για τα θέατρα. Κάτσε, εμείς δεν πάμε πουθενά τσαμπακούιτα. Τι να σου στείλει πρόσκληση. Θα πάμε, θα πληρώσουμε και θα πάμε που θέλουμε. Αν μου πει και αυτό. Τώρα εντάξει. Οπότε λοιπόν γιατί δεν μου πα τα θέατρα. Τόσες φορές μας έχουν πει και λέμε εμείς αν θα πάμε, θα πληρώσουμε. Να πάμε, να πάμε, να πάμε. Να μας στείλουν προσκλήσεις. Να πάμε, να πάμε, να πάμε. Έχουμε και ένα εγωισμό, τι κάνουμε. Πάμε μόρες στον Αργυρό. Τι έγινε, πού εξαφανίστηκε αυτός. Δεν εξαφανίστηκε ο Αργυρός. Απλά. Κοιτάξτε. Κουλό. Θυμάστε παλιά που λέγαμε ότι κάτι δεν πάει καλά με Αργυρό και με τον Μουζουράκη κτλ. Ο Σάκης Ντρουβάς δεν πήγε στο γάμο. Αλλά όμως έκανε μια ανάρτηση. Αγαπημένα μου φίλε κτλ. Ο Αργυρός που είναι ο ΑΕΟ, φωνάξαμε την Νικολούλη, δεν το βρήκε και αυτή. Και λέμε τώρα εμείς, να λοιπόν που ο καπνός τότε είχε και φωτιά. Δεν μιλούνται. Και συνεχίζεται. Δεν μιλούνται. Ούτε στο γάμο πήγε, ούτε ανάρτηση έκανε ο Αργυρός. Κάτι σημαίνει αυτό. Οπότε λοιπόν κυρίες και κύριοι, γράψτε το αυτό που σας λέω. Αργυρός Μουζουράκης, εχθροί. Πρώην φίλοι, νυν εχθροί ή αν θέλετε, επειδή η λέξη εχθροί έχει αρνητική λαπολή μέσα, ξένοι.
Συγγνώμη, στο The Voice δεν ήταν μαζί. Ναι, παιδί μου. Εντάξει, γιατί. Ναι, ναι, ναι. Είδες, το έβλεπες πολύ το The Voice. Φευγαλέα το έβλεπα, εντάξει. Ναι, ούτε φευγαλέα. Εγώ δεν είχα σημασία καν. Δηλαδή, μιλάμε, ήταν για Νάτα. Θυμάμαι, ήταν η Ζουγανέλη, μετά νομίζω ήταν ο Αργυρός. Τέλος πάντων. Πάντως υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν καλές σχέσεις. Η Παπαρίζου πήγε, βέβαια, έτσι. Η Παπαρίζου, εντάξει, λογικό. Εντάξει, το κορίτσι και ευγενέστατο. Η Παπαρίζου, η Έλενα, είναι ένα καταπληκτικό πλάσμα. Καταρχήν δεν μπλακώνεται αυτή με κανέναν. Με τίποτα. Μπορεί να έχει παράπονο, θα σου πει. Ναι, 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 είναι ναι, και αντράκι, ξέρεις. Ναι, ναι. Δηλαδή θα σου πει κάτι αυτό και αυτό συμβαίνει. Να σου πω, το πλάκωμα είναι δύο λεπτών. Δηλαδή να τα πούμε, να τελειώσουμε, να τελειώνει. Η Παπαρίζου είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο αυτό μέσα. Και αδικημένη πάρα πολύ. Τι αδικημένη. Αδικημένη στον χώρο μέσα. Γιατί, είναι γιατί έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ακούγονται για αυτήν. Α, άλλο ναι, αυτό εννοείς στην προσωπική της ζωή. Αδικημένη. Αλλά επαγγελματικά είναι στα ναι, φόρτα τη συνέχεια. Δεν έχει πρόβλημα και εμφανίζεις και παντού. Σωστά. Δεν νομίζω ότι είναι αδικημένη. Ίσα ίσα τόσα χρόνια είναι στην κορυφή. Να πάμε όμως τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό το θέμα, γιατί πλέον αυτό που σας είπαμε χθες για τον Κεμάλ, με τον τυπά τον αλητήριο, πήρε έκταση. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Πήρε έκταση στο Twitter στην Τουρκία και ήδη το συζητάνε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι για διαφορετικούς λόγους μιλάμε εδώ στην Ελλάδα εμείς και στην Τουρκία. Να πούμε ότι έγινε αναδημοσίευση, να πούμε συγκεκριμένα, έτσι, για όσους θέλουν να το δούνε, από ένα προφίλ που έχει χιλιάδες followers της Τουρκίας. Με hashtag, με Ερμές, Ερμές λέγεται, με hashtag και τα λοιπά, έχει πάρει έκταση. Μάλιστα έβαλε κάποιος ανάρτηση σχετικά με το μπλουζάκι από την Ελλάδα, το πήρανε, το κάνανε αναδημοσίευση και τώρα έχει πάει παντού. Το παιδί λέγεται Μάνος Γρυπάρης και μάλιστα το έβαλε και ο ίδιος, που έβαλε το μπλουζάκι με τον Κεμάλ. Το έβαλε και ο ίδιος και είπε δυστυχώς έχει πάρει έκταση και ουσιαστικά μας κοροϊδεύουν. Όχι μόνο μας κοροϊδεύουν, αλλά ξέρετε κάτι, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ακόμα δεν βγήκε κανένας να ζητήσει συγγνώμη. Οι ψευτοδικαιολογίες και αυτές τις ιστορίες, ακόμα μέχρι και ένα σωματείο των ποντίων που βγήκε ότι μιλήσαμε μαζί, πήγαν να τους δικαιολογήσουν κατά κάποιο τρόπο. Συγγνώμη, δεν είδα πουθενά. Ο Πόντος, ναι, τελεία, ναι, δεν θυμάμαι. Μπράβο. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι το πρόβλημα με τον Κεμάλ δεν είναι μόνο για τους πόντιους. Έτσι. Και οι Σμυρνοί ξέρουν και οι Αρμένοι ξέρουν και οι Ασσύριοι ξέρουν και πάρα πολλοί κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά. Και πόσο έχει πονέσει από αυτήν την ιστορία. Και επειδή κάποιος γύρισε και είπε, Ρακιτσί, πώς λες ότι είσαι πρόσφυγας, αφού δεν είσαι. Να σας πω ότι προέρχομαι από οικογένεια προσφύγων. Και μάλιστα για να ξέρετε κάτι έτσι για την ιστορία, να σας πω ότι εμείς όλοι οι πρόσφυγες έχουμε υποστεί σοβαρό bullying στις δεκαετίες 70 και 80. Όποιος ήταν πρόσφυγας ήταν δακτυλοδεικτούμενος ή προερχόταν από οικογένεια προσφύγων. Αυτά λοιπόν επειδή τα έχετε ξεχάσει, εγώ δεν τα ξεχνάω γιατί τα έχω βιώσει. Έτσι λοιπόν το πρόσφυγας λοιπόν το έχουμε εμπεδώσει για τα καλά, το έχουμε μέσα μας εμείς, το ξέρουμε. Ειδικά εκεί στην Κοκκινιά, στην Νίκαια, έτσι που είναι προσφυγούπολη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και επειδή λοιπόν στην προσφυγούπολη αυτή που έχω μεγαλώσει, πρέπει να σας πω ότι οι γείτονές μου ήταν Αρμένοι. Λοιπόν, όλοι λοιπόν είχαμε τον ίδιο πόνο. Και έχετε αυτό ο λυτήριος, παρένθεση. Οι πληροφορίες μου γι' αυτό είναι ότι είναι ένα καταπληκτικό παιδί και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι έχει, ότι είναι τόσο πολύ καλό. Εντάξει, ο Κορδόνης, να πούμε ναι, το όνομά του. Ναι, ναι, εγώ δεν ήθελα να πω το όνομά του. Δεν πειράζει. Εσύ το είπες, εγώ δεν το είπα. Λοιπόν, ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί και τα λοιπά. Ναι, καλό παιδί μπορεί να είναι. Και κάποιοι άλλοι που έχουν κάνει και φόνους είπαν ήταν καλά παιδιά. Ναι, αλλά κάνανε φόνο. Και μετά τελειώνει το καλό παιδί. Εδώ λοιπόν δεν βγήκε να ζητήσει συγγνώμη. Δεν βγήκε να πει συγγνώμη ρε παιδιά, έκανα λάθος. Τι πιο απλό. Λογικά θα βγει κάποιο post, επειδή υπάρχει αρκετή πίεση στον Α. Βγήκε ο Α και δήλωσε ότι έχει βγάλει το απόσπασμα, μάλλον έχει βγάλει την εκπομπή του Σαββάτου. Έχει φροντίσει και Glomex αυτά να μην παίξει, έτσι ώστε να μην διαδοθεί, αλλά είπαμε ότι μέσα από τα social και το Twitter ήδη έχει διαδοθεί και στην Τουρκία και γίνεται χαμός. Με φορτώνεις, με φορτώνεις λοιπόν πολύ. Θα ξαναφορτώσω. Τώρα ήρθε η ώρα να φορτώσω. Μα το Θεό. Η αλητεία η μεγάλη. Κανένας δεν το συζήτησε στην τηλεόραση. Γιατί είναι όλοι ίδια μούρι, ίδια φάτσα. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε, είδατε τι είπε τώρα. Το μάζεψα, βουλώστε το. Το μάζεψα, βουλώστε. Ποιος βουλώστε το ρε. Ούτε ένα συγγνώμη δεν ζητήσατε.
Και το κανάλι να πει συγγνώμη για τη βλακεία που κάνανε στη συγκεκριμένη εκπομπή. Απλά το μαζέψαμε. Τι λέτε ρε, το μαζέψατε με την αλητεία που έγινε στον αέρα, το δικό σας. Δεν τρέπεστε. Ήθελα να πάω ήρεμα. Θεωρώ ότι θα γίνει κάποιο post και από τη μεριά της Ναταλίας Γερμανού και από την Κορδόνη. Αργήσανε πάρα πολύ. Έχουν αργήσει. Λοιπόν, εντάξει, ίσως προτιμάνε να το κουκουλώσουν από το να πάρει έκταση αυτό. Μα έκταση έχει πάρει το θέμα. Τα social media βράζουνε. Δεν περιμένουν αυτούς. Τελείωσε η εποχή που νομίζαν ότι βγάζουμε το θέμα εκτός, το βουλώνουν όλοι. Όχι. Υπάρχουν τα social media που δεν το βουλώνουμε. Και υπάρχουν και εμείς οι ανεξάρτητοι στην τηλεόραση. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είμαστε μόνο στο YouTube, είμαστε και σε τόσα κανάλια. Ξέρετε, που παίζουμε καθημερινά. Και εμείς δεν το βουλώνουμε, είμαστε ανεξάρτητοι και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το βουλώσουμε. Και εμείς, το είπες και εσύ, ότι υπάρχει συμπάθεια στην Ναταλία Γερμανού, αλλά δυστυχώς και θα έπρεπε κανονικά να το βουλώσουμε και εμείς, αλλά είναι θέμα που σε αγγίζει και δεν μπορείς να το καλύψεις. Άκουσε, Ελένα, μπορεί να. Όχι μπορεί, την αγαπάω πάρα πολύ. Έτσι. Την αγαπάω πάρα πολύ. Την Ναταλία είναι από τα πρόσωπα που δεν έχω να πω κουβέντα για αυτήν τόσα χρόνια. Κουβέντα. Κουβέντα. Λοιπόν, και η μοναδική που έχει σπάσει το εμπάρκο που έχει κάνει είναι που μου έβαλε, που μου πήραν συνέντευξη, είναι και η Ναταλία Γερμανού. Δεν το συζητάω. Καμία άλλη εκπομπή δεν έχει τα κότσια να βγάλει στον αέρα, Λάκη Τζι. Η Ναταλία Γερμανού για τα κότσια και με έβγαλε. Και εγώ εντάξει, λόγω τη φιλοζωική τη δράση, μου αρέσει. Δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι το μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Το θέμα δεν είναι η Ναταλία Γερμανού εδώ. Το θέμα είναι ένα λάθος το οποίο έγινε, η οποία η Ναταλία Γερμανού για κάποιο λόγο μάλλον δεν τη επιτρέπουν να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί την ξέρω ότι δεν έχει πρόβλημα να πει παιδιά λάθος συγγνώμη. Δεν είναι πρόβλημα της αυτό. Απλά έχουν δώσει εντολή από τον Α, κλείστε το θέμα, μη μιλάει κανείς. Όχι, δεν είναι το θέμα να μιλάει κανείς. Παίρνει έκταση καθημερινά το θέμα αυτό εδώ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και αγαπημένη μου Ναταλία, πραγματικά σου μιλάω, σε αγαπάω πάρα πολύ, αλλά αυτό το θέμα με αγγίζει γιατί είμαι πρόσφυγας κι εγώ. Και δεν γίνεται αυτό να το ξεπεράσουμε έτσι. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί αυτό κτλ. Αλλά και τα καλά παιδιά μπορεί να γίνουν και δολοφόνοι, ξέρεις να πούμε. Υπάρχει πάντα και ο κακός μας εαυτός. Λοιπόν, δεν λέω το παιδί ούτε να απολυθεί ούτε τίποτα. Απλά εξαφανίστε το για ένα χρονικό διάστημα να καταλάβει τη βλακεία που έκανε. Βάλτε το να πλένει πιάτα. Βάλτε, κάντε κάτι ας πούμε. Αλλά δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Είμαι σίγουρος ότι η Ναταλία δεν υπάρχει περίπτωση το ερχόμενο Σάββατο να μην γυρίσει να πει ότι ξέρεις κάτι. Συγγνώμη. Εάν δεν το έχει κάνει όλη την εβδομάδα, θα το κάνει στην εκπομπή της μέσα. Γιατί το θέμα πήρε μεγάλη έκταση. Αλλά ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό, εμένα δεν μου αρέσει. Και ιδιαίτερα, όχι από την Ναταλία. Από την Ναταλία δεν με απασχολεί. Από τον ίδιο τον δημοσιογράφο, να πει παιδιά, συγγνώμη, λάθος. Λάθος. Τέλος. Λάθος. Λάθος. Απλά πράγματα είναι. Πώς το λένε αυτό δηλαδή. Τόσο απλά είναι. Θέλω να σου πω, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο, ρε παιδί μου, με στεναχωρεί πάρα πολύ. Με στεναχωρεί πάρα πολύ. Να φύγουμε από αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Και να σας πάω τώρα λοιπόν σε κάτι που σας λέω τόσο καιρό εγώ εδώ, ότι δεν μπορώ τους γόνους, δεν το αντέχω. Προσέξτε λοιπόν εδώ πέρα, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Κοιτάξτε. Τι διαβάζεις αγαπητή μου Έλενα? Ο νέος έρωτας της κόρης. Συνεδάσσεται Χριστιανά Μπέτα. Άμα σε έβαζα, δεν έβαζα τη φωτογραφία αυτή και σας έλεγα Χριστιανά Μπέτα, θα την ξέρατε? Όχι. Λοιπόν, ρωτάω τώρα εγώ λοιπόν, για ποιο λόγο πρέπει το κοριτσάκι αυτό να υποστεί αυτό το πράγμα από τις δημοσιεύσεις, επειδή είναι η κόρη της Νατάσης Θεοδωρίδου και να πρέπει να μάθουμε εμείς ποιος είναι το αγόρι της? Εντάξει, επειδή το προηγούμενο διάστημα έπαιξαν οι πίνακες, οι εκθέσεις, το νέο ζευγάρι, κτλ. Συγγνώμη, από πότε έχει πάρει θέση, επειδή είναι γόνος και ο κάθε γόνος από το τίποτα, από το πουθενά, να λέει ότι το νέο ζευγάρι showbiz? Δηλαδή, τι κάνει showbiz, επειδή είναι ζωγράφος? Και επειδή είναι, γιατί ξέρω κοπέλες που ζωγραφίζουν καταπληκτικά και θέλουν να κάνουν πράγματα και δεν γίνονται, γιατί είναι κόρες κάποιον. Λοιπόν, γιατί πρέπει δηλαδή σου και κανένα να μάθω εγώ και ποιος είναι το αγόρι της κοπέλας? Δηλαδή, καλά κάνει η κοπέλα. Εντάξει, κύριε, εσύ αναφέρεις, επειδή μετά το επόμενο χτύπημα από την κόρη της Βανδύ που είχαμε το σύντροφο το γυμναστή, τώρα έχουμε αυτό ότι και καλά ξεκινάει η άλλη καραμέλα. Αυτό είναι το. Ναι, όχι, το θέμα είναι με τους γόνους. Δηλαδή δεν μπορώ, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα άλλο. Δηλαδή, δεν πρέπει να, δηλαδή έρχονται οι άλλοι για να γλύψουν την Ναταλία Θεοδωρίδου και πρεσάρουν την κόρη της. Η κοπελίτσα αυτή παίρνει το μυαλά της αέρα με το τίποτα.
Σου λέει το νέο ζευγάρι σομπίς. Κυκλοφορεί τον πέντε αγκαλιά το δικό της και πάει και σου λέει είμαστε νέο ζευγάρι σομπίς. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρουν τις κινήσεις μας, να μάθουν τι κάνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδιά. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γενέθλια ο Λιάγκας έκανε μαζί με τη Θοδωρίδου, σβήσαν την τούρτα. Ναι. Κάποτε πριν. Ήταν εχθροί. Δεν ήταν εχθροί, αλλά μένουν κοντά στα σπίτια του. Επειδή, όχι, μένουν κοντά, και το θέμα είναι ότι με το βίντεο που κάνανε μαζί και τα λοιπά τα βρήκανε. Τα βρήκανε, αλλά τούρτα μαζί, δηλαδή ήταν μεταξύ μας μεταξά. Ελάχιστα. Ναι, μεταξύ μας μεταξά. Λέω, μου κάνει τίποτα. Εντάξει, παρεούλα κάνω και η γειτονιά είναι. Μπράβο, ναι, ναι. Γειτονιά είναι, μπράβο και μπράβο τους. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία είναι μια. Είναι πολύ καλό κορίτσι. Έτσι, δεν έχω κάτι με την Νατάσα Θεοδωρίδου, προς Θεού. Απλά αυτή τη στιγμή είναι η εκμετάλλευση των δημοσιογράφων να βγάλουν πρόσωπα προς τα έξω που δεν πρέπει. Η κοπελίτσα είναι μικρή, έχει κάνει μια σχέση και καλά κάνει η κοπέλα σε ηλικία που πρέπει να έχει τη σχέση της κτλ. Και δεν πρέπει να μαθαίνουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Στον χώρο που βάλατε εκεί, ας πούμε, για να πείτε ότι ορίστε, να, εδώ, στον χώρο αυτό που βάλατε εδώ, ας πούμε, θα μπορούσατε να βάλετε μια άλλη είδηση, πολύ πιο σοβαρή και πολύ πιο ενδιαφέρουσα από το να μάθω εγώ από την Χριστιανά Μπέτα ποιος είναι το νέο της αγόρι. Το οποίο βέβαια βάλανε 500 φωτογραφίες με την Αζάχη Θεοδωρίδου και μια μικρούλα φωτογραφία που κάπως φαίνεται το αγοράκι, να πούμε, το οποίο είναι εκεί. Δηλαδή, στην ουσία χρησιμοποιούν την Αζάχη Θεοδωρίδου για μια φορά ακόμα. Με λάθος τρόπο, βάζοντας το παιδί της μπροστά στο παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι η ίδια η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν της αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να της αρέσει να γίνεται αυτό, να την εκμεταλλεύονται με το παιδί της. Είναι εκμετάλλευση του ονόματος Θεοδωρίδου. Τέλος. Ναι, αλλά όταν λες συγγνώμη, όταν λες να βάλουν κάτι άλλο, μια πιο χρήσιμη είδηση, τι να βάλουν, τι παπούτσα φορούσε ο γαμπρός ο Μουζουράκης. Δηλαδή. Εντάξει, άκουσε, θα σου πω κάτι. Στις τόσες άχρηστες ειδήσεις, θα σου πω κάτι. Ας βάλουν όχι, και αυτοί. Όχι. Γιατί εδώ κάνουν κακό στο κορίτσι. Ναι. Κάνουν κακό στο κορίτσι εδώ. Την παρουσιάζουν ότι είναι μια μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής ομπής. Επειδή είναι κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου. Και δεν, θα την καπελώσει αυτό, μεγαλώνει με αυτό και οι προσπάθειές της δεν θα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Κάνουν κακό στα παιδιά. Πόσοι γόνοι είναι ανεπάγγελτοι και το παίζουν στα ρούμπες. Ναι, μην αρχίσω να λέω ονόματα και ποιοι φταίνε γι' αυτό. Φταίνε οι γονείς που άφησαν τους γλύφτες δημοσιογράφους να λένε να το νέο ζευγάρι σομπής, να λοιπόν η τάδε, να ο τάδε πήγε με την τάδε και έκαναν αυτό και εκείνο και το άλλο. Δηλαδή να μην λέω ονόματα τώρα. Λοιπόν, και καταστρέφουν τα παιδάκια. Ναι. Και λέει του αλλού, θυμάμαι αξέχαστο, λέει τι θέλει να κάνει, λέει θέλω να φτιάξω ένα κανάλι στο YouTube, λέει να. Βγάλω λέει, κάποια πράγματα τα οποία λέει, έχω στο μυαλό μου και δεν βγαίνουν στην τηλεόραση να κάνω λέει εγώ γόνος. Και λέω εγώ τι λες ρε μακάκο να πούμε που δεν ξέρεις πως ανοίγει η κάμερα για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, άσε μας τώρα, όλοι να πούμε έχουν και μια άποψη και τα λοιπά. Αλλά το παιδάκι αυτό τι να πει τώρα, τι δουλειά μπορεί να κάνει δηλαδή για πες μου. Να πάει σερβιτόρος, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Κάπως δουλεύει η σερβιτόρος της Μενεγάκη, δεν είναι που λένε ναι. Τα καλοκαίρια ότι δουλεύει. Εντάξει, δεν είναι κακό. Εντάξει, ναι. Δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο καλά, παιδί. Ναι. Δεν λέω για το συγκεκριμένο παιδί. Λέω γενικώς τι δουλειά να κάνουν όταν αυτοί με το όνομα και τη λάμψη της μαμάς ή του μπαμπά πάνε μπροστά. Και σου λέει: εγώ είμαι κάτι, ρε. Εδώ γράφουν για μένα τα site, να πούμε. Τώρα, όσο για τα site που γράφουν τις φυλακίες και τα διάφορα περιοδικά, θα προτιμούσαν να έχουν λιγότερες ειδήσεις. Ναι, σωστά. Και σωστότερο ρεπορτάζ. Ας δηλαδή, πούμε, στη θέση αυτού του ρεπορτάζ θα μπορούσαν να βάλουν ένα σημαντικό μηντιακό. Ναι. Το οποίο δεν το έχουν πει. Όπως ας πούμε ότι σκορδά. Ότι έχει συμβόλαιο 10 με 2. Η συνέχεια δικιά σου. Ναι. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε τώρα. Λένε για την ώρα και λένε ότι πατάει η ΦΕΗ σκορδά για στο συμβόλαιό της. Το συμβόλαιό της λοιπόν λέει 10 έως 2 το μεσημέρι. Εάν την πάνε 12-2, το συμβόλαιό της θα λέει αυτά μέσα. Οπότε λοιπόν θα υπάρξει πρόβλημα. Προσέξτε λοιπόν αυτό που σας λέω. Μπορούν να αλλάξουν ώρα στην ΦΕΗ σκορδά και να μην υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα όμως υπάρχει. Και είναι ότι πάντα η ΦΕΗ Σκορδά βάζει στο συμβόλαιό της μέσα όρο, ρήτρα για τα νούμερα. Δεν έχει πιάσει τα απαραίτητα νούμερα, οπότε λοιπόν η ΦΕΗ Σκορδά έχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα. Και αν έχετε προσέξει το τελευταίο διάστημα, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Μία ΦΕΗ Σκορδά, η οποία έχει κάκιστη ομάδα μπροστά, δεύτερη ομάδα, δεν έχουν χημεία μεταξύ τους. Δηλαδή ο Γεωργιάδης παράδειγμα. Τα ρεπορτάζ τους είναι ωραία όμως. Ναι, θα σου δηλαδή, πω. Δηλαδή έχουν ενδιαφέρον. Αυτό πήγα να πω. Ναι, ο Γεωργιάδης παράδειγμα
Είναι πολύ ισχυρό η σειρά ρεπορτάζ. Έχει το K-Magazine πίσω του. Ναι. Δηλαδή έχει μια ομάδα ανθρώπων που του δίνουν πληροφορίες πάρα πολλές. Η Αφροδίτη Γραμμέλη στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν είναι κακιά. Είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, αλλά τώρα τελευταία της βγαίνει λίγο. Ξέρεις τι, θα πρέπει να υπάρχει και ένα σεβασμό στην κεντρικιά που λέμε. Δηλαδή τους βγαίνει λίγο και στη Χριστοπούλου και στη Γραμμέλη. Στο Γεωργιάδη όχι τόσο. Εντάξει, σήμερα κάτι έγινε. Αλλά οι δύο στο πάνελ βασικές, ας το πούμε, είναι αρκετά επιθετικές προς τη Σκορδά. Αυτό δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, αναγκαστικά πρέπει να κάνεις λίγο πίσω. Ό,τι σχέση και να έχεις με την παρουσιάστρια. Δεν μπορείς να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Άκουσε τώρα. Έλεγα πριν, πρόσωπο-πρόσωπο, ότι όλοι έχουν μία αξία. Χημεία δεν έχουν. Χημεία. Γιατί όταν έχεις χημεία, ακόμα και οι καυγάδες σου βγαίνουν ωραία προς τα έξω. Μπράβο. Δηλαδή, ο καυγάς, ας πούμε, που μπορεί να κάνει τσιμψιλή με παπανότα, φραγκολιά κτλ. Είναι πιο ισορροπημένος. Είναι πιο αγαπησιάρικο. Θα κάνουν την πλακίτσα του στο τέλος. Θα του πει, έλα να σε κεράσω ένα γλυκάκι. Είναι λίγο πιο, πώς είμαστε μια παρέα, μαλώνουμε να τα ξαναβρίσκουμε. Εκεί είναι σε μισό. Δηλαδή, θα μου την πεις εσύ, εγώ είμαι καλύτερη από σένα. Αυτό βγαίνει. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι που λες ότι δεν έχουν χημεία. Ο τρόπος που μιλάει η Χριστοπούλου με τη Γραμμέλη είναι υποτιμητικός προς τη Σκορδά. Έλα, μωρέ, χαζέκλο, τώρα θα μου πεις εσύ ότι δεν είναι καλό το ρεπορτάζ μου. Δηλαδή, αν μπορούσαν να είχαν μετάφραση με συνεβάκι από πάνω, αυτό θα λέγανε. Αυτό είναι το κακό. Και δεν έχουν χιούμορ. Εάν η παρέα δεν έχει χιούμορ, τελείωσε. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ο κόσμος έχει πολλά στο μυαλό του. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Όταν αφήνει ανοιχτή την τηλεόραση, δεν μπορεί να ακούει κι άλλες κακίες. Γιατί αυτές τις έχεις μέσα στο σπίτι σου και έξω με τους συγγενείς κτλ. Με τα προβλήματα. Όταν όμως βλέπεις μια διάθεση πλάκα στην ομάδα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι απλά μαλώνουν για να μαλώνουν. Και αυτό γίνεται και στην Καινούργιο πολλές φορές. Δηλαδή, προσπαθούν και το ισορροπούν. Μπορεί δηλαδή ο Μικρούτσικος να μαλώσει με την Καινούργιο, ο Κωνσταντινίδης να μαλώσει με τον Μικρούτσικο, αλλά μετά λίγο κάπως θα το ξανασκεφτούν και θα έχουν μια ισορροπία. Αυτό είναι η καλή συνταγή. Εκεί πέρα είναι η ξινή, η ξινή, η ξινή. Ναι, δεν έχουν χημεία. Δεν έχουν χημεία. Και, αυτό, και ένας Βουράκης, ο οποίος ο καημένος, ας πούμε. Εντάξει, αυτός είναι. Προσπαθώ να τα απεξέλθω με αυτές όλες τις. Έχει προσαρμοστεί, εγώ τον είχα και τον αδύναμο κρίκο, δηλαδή είναι ο πιο σταθερός. Έχει προσαρμοστεί, αλλά φαίνεται ότι σαν να του βγαίνει αυτό το, η αδικία, το ότι είμαι καλός δικηγόρος, είμαι καλός, θέλω να τα πω, αλλά δεν με αφήνετε εσείς με όλους τους δάφτες που μπλέξα. Δηλαδή αυτό βγαίνει. Ο κόσμος το καταλαβαίνει όμως αυτό. Ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι η Face Corda μπαίνει σε μεγάλο πρόβλημα. Ήθελα δεχτεί να πάει 12-2, το οποίο δεν τους ενδιαφέρει και τι νούμερα θα κάνει εκεί. Δηλαδή και 5 να κάνει δεν τους ενδιαφέρει. Πιστεύοντας ότι θα κάνουν στην ενημέρωση καλύτερα νούμερα το 10-12, οι ατέριαστοι δηλαδή. Να σας πω εδώ βέβαια ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί θα δυναμώσουν κι άλλο οι πρωινές εκπομπές φεύγοντας από εκεί και θα μοιραστεί το ποσοστό αυτό το οποίο έχει. Με υδρότα έχει χτίσει ό,τι έχει χτίσει η Face Corda εκεί. Για μένα, όταν φύγεις από τις 10 η ώρα και πας άλλη ώρα, τελειώνεις. Έχεις κλείσει. Αυτό ισχύει για τον κόσμο όλο. Λοιπόν, εγώ προβλέπω ότι θα έχουμε δυνατό καλοκαίρι με καύσωνα άνω των 50 βαθμών στο Sky. Εδώ με την ευκαιρία αυτή να πούμε λοιπόν ότι ο Sky μέσα είναι ένα τρελοκομείο στην γυρολεξία, γιατί οι ενημερωτικοί δεν γουστάρουν τους ψυχαγωγικούς. Οι ψυχαγωγικοί λέει που ήρθαμε και μπλέξαμε εδώ πέρα μέσα και πάει λέγοντας η δουλειά. Βέβαια, αγαπητοί μου Face Corda, μήνυμα προς εσένα τώρα. Εγώ στα έλεγα να επιλέξεις το Star, δεν μ' άκουγες. Τώρα λοιπόν κάτσε εκεί και δες το γίνει το μεγάλο σκηνικό, το οποίο δεν ξέρω αν θα το έχεις του χρόνου, γιατί πάει το My Style Rocks μέσα στα Μελίσια, οπότε θα μειωθεί το σκηνικό. Λοιπόν, 100%. Λοιπόν, οπότε λοιπόν πήγαινε λοιπόν τώρα εκεί πέρα που έχεις πάει και κάτσε να δεις το λάθος που έκανες. Εάν είχε πάει η Face Corda στο Star και 5 να έκανε, θα τη στηρίζανε με νύχια και με δόντια. Ναι, απλά τα έσοδα προφανώς ήταν μεγαλύτερα στο Sky, γι' αυτό έχει γίνει επιλογή. Θυμάσαι που το συζητάγαμε. Κοίταξε να σου πω. Ας πούμε λοιπόν ότι παίζεις ποδόσφαιρο και σου δίνουν 1 εκατομμύριο να πάει να παίξεις μπάλα στο ζητάτε ομάδα. Και ξέρεις ότι αυτή η ομάδα δεν έχει καλό προπονητή, θα πας κατά διάολου. Και αρχίζει και πέφτει. Πήρες 1 εκατομμύριο και στην επόμενη δουλειά που θα πας, θα πας τσάμπα. Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά το τσάμπα. Θέμα είναι ότι όταν λοιπόν, το μυαλό σου είναι εκεί και έχεις αυτό το στόχο, τελείωσε. Εντάξει. Την για μένα έκανε δύο βασικά λάθη. Πρώτον, ότι επέλεξε να πάει στο Sky αντί για το Star. Και δεύτερον,
ότι μέσα σε 20 μέρες ομάδα δεν φτιάχνεις. Κοίτα, γενικά όμως τα πρώτα ονόματα θέλουν να κάνουν ερευστοποίηση της δημοτικότητάς τους. Δηλαδή είδες και η Ζήνα Κουτσελίνη ψαχνότανε. Ψαχνότανε για περισσότερα λεφτά, για κάποια άλλη θέση, για καλύτερη θέση. Η Ζήνα Κουτσελίνη, αν υπήρχε ασφάλεια οικονομική στο Open, θα ήταν τώρα διευθύντρια του Open. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν είδε φως, γι' αυτό δεν πήγε. Mm. Έτοιμη ήταν. 99,99% έγινε εκεί. Το 0,1% την κράτησε τέλει. Γιατί ήταν αδύναμο το 99,99%. Πάντως θεωρώ ότι πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και αυτές οι αδικίες στα οικονομικά. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και σου λέω παράδειγμα να παίρνει 5, να πρέπει να πάρει 10, γιατί σου λέει και απέναντι 10 παίρνει, οι άλλοι παίρνουν 15, 20, εγώ είμαι καλύτερη από αυτή και εκεί την πατάνε και κάνουν λάθος επιλογές. Καταλαβες. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Οι επιλογές. Να μάθεις να επιλέγεις. Σε άλλο θέμα. Ουνι! Ουνι! Αυτό με την Τούνη, παιδιά, ναι. Είχαμε βγάλει πριν, όταν γέννησε η κοπέλα με το καλό που ελευθερώθηκε, που λένε, μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, το είχαμε συζητήσει εδώ στο GR Express, για ποιο λόγο δεν πήγανε με τον γιατρό να κάνουν δηλώσεις. Το είχαμε πει και σαν Γκουιζάκι, επειδή εμείς γνωρίζαμε κάποια πράγματα, ναι. Να πούμε τις αλήθειες. Καταρχήν έβγαλε ένα βίντεο στο YouTube μετά από 800 χρόνια και καλά έκανε και κάνει αποκαλύψεις σχετικά με τη γέννα και με το μωράκι και όλες αυτές τις ανασφάλειες που έχει. Λοιπόν, τότε είχαμε πει ή ξέραμε κάποια πράγματα. Βέβαια, επειδή υπήρχε το ιατρικό απόρριτο, δεν μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Για να καταλάβετε ότι μπορεί να γνωρίζουμε πράγματα, αλλά δεν τα βγάζουμε όταν δεν πρέπει. Γιατί είναι προσωπικά δεδομένα αυτά και εμείς τα σεβόμαστε. Εμείς έχουμε ένα σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Ξέραμε εκ των έσω τα πάντα. Και τις τιμές και το ένα και το άλλο. Τα πάντα, τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Δεν βγάλαμε τίποτα προς τα έξω. Τώρα όμως που μίλησε η κοπέλα. Γι' αυτό το λόγο και δεν είχατε δει την κλινική ποια ήταν. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν είχαμε δει φωτογραφίες κλασικές με τη Μανούλα που βγαίνει με τον γιατρό, γιατί ο γιατρός δεν ξέρω, δεν κάναν σωστή δουλειά, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Τη φόβησαν την κοπέλα. Ναι, τη φόβησαν την κοπέλα. Μάλιστα είπε ότι άκουσε και κάποια πράγματα την ώρα που γεννούσε που δεν έπρεπε να τα ακούσει. Φοβήθηκε και λιποθύμησε από το φόβο της. Γιατί πρέπει να. Τέλος πάντων, μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Ήταν μια δύσκολη γέννα. Ήταν μια δύσκολη γέννα, δεν ήταν ικανοποιημένη καθόλου από την κλινική, γι' αυτό και δεν την. Α πούμε, διαφήμισε, δεν υπήρχε καμία προβολή, γιατί σου λέει μην πάτε εκεί, εγώ πέρασα τα χειρότερα. Αυτό έρχεται και μας το επιβεβαιώνει και στο YouTube. Εγώ το θέμα αυτό το βγάλαμε τώρα στον αέρα, όχι για να μιλήσουμε για την Τούνη, αλλά για να σας αποδείξουμε ότι όταν εμείς, γιατί εμείς τα λέγαμε αυτά, και σε quiz και σε κανονικά, τα βγάλαμε αυτά προς τα έξω λίγο, ότι υπήρχε ένα προβληματάκι, αλλά όμως δεν αγγίξαμε το θέμα, ενώ το γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Αυτό για μένα είναι το α και το ω. Να ξέρετε ότι το GR Express προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιεί. Όπως επίσης εμείς δεν ξεφεύγουμε ποτέ, έστω και αν ακούγουμε πολλές φορές ακραίος, δεν ξεφεύγουμε ποτέ και δεν χτυπάμε άνθρωπο κάτω από τη μέση. Ναι. Και είχαμε και λεπτομέρειες, δηλαδή ξέραμε τι απαιτήσεις είχε η κλινική και τι απαιτήσεις είχε και η Τούνη. Γιατί άμα δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, δεν μπορεί να έχεις και εσύ απαιτήσεις και να ζητάς και από τη μάνα. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή ναι. Υπήρχαν κάποιες διαφορές. Είχαμε τα πάντα. Να φύγουμε όμως από την Τούνη, να είναι καλά το κορίτσι μας με τον Αλεξάνδρου. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι αυτό για την Τούνη, να ξέρεις. Πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Αυτό γιατί με ένα παιδί στην αγκαλιά τώρα, έχοντας συνηθίσει να πηγαίνει από νησί σε νησί. Από... Μάλιστα, η ίδια το έβγαλε στο βίντεο και λέει ότι εγώ είχα συνηθίσει να ντύνομαι και να πηγαίνω στα beach party και να χορεύω και ξαφνικά έχω τώρα... ένα σωρό υποχρεώσεις. Τέλος πάντων. Αυτό είναι δύσκολο καλοκαίρι. Αυτό. Δηλαδή πρέπει να συνηθίσει ότι. Για όλες τις μανούλες έχει... είναι ναι, αυτό. Ναι. Πλέον έχει έναν άλλο ρόλο. Και να φύγουμε λοιπόν από το θέμα της Τούνη και να πάμε στην Ηλιάκη με τον Ράπτη. Η μεγαλύτερη αποτυχία εκπομπής είναι να αναφέρεσαι στον Χ και να σε πετάει ο Χ και να σε πετάει δεξιά στον γείτονα. Δηλαδή, να λέμε αντένα flashback και να παίζει στο Μακεδονία TV και όχι στον αντένα, φανταστείτε τι εκπομπή είναι αυτή. Λοιπόν, έχουν κάνει μια δουλειά η οποία μου έχει κάνει εμένα προσωπικά εντύπωση. Το στούντιό τους είναι χειρότερο από το δικό μας. Εμείς έχουμε ένα στούντιο μικρό, δυνατό, το οποίο βγαίνουμε και κάνουμε τη δουλειά μας. Με τα μέσα που έχουμε, παιδί μου, εμείς δεν έχουμε τα εκατομμύρια του αντένα. Πόσο αντένα βγάζει την ιστορία του σε ένα τρισάθλιο τέτοιο στούντιο. Που μάλιστα το στούντιο αυτό, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, ήταν στούντιο σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που το οποίο ήταν να βγάλει ο Τριανταφυλλόπουλος, το οποίο δεν βγήκε ποτέ. Το κανάλι αυτό, αν βγήκε, βγήκε για λίγο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν,
Και ένα Στουντιάκη ήταν, ξέρετε, παιδί μου. Δηλαδή ο Αντένας πώς κάνει αυτή την κίνηση και πάει σε ένα τέτοιο Στουντιάκη να βγάλει την ιστορία του. Δηλαδή, ας πούμε, δεν εξεφτύλα να βγάλει την ιστορία σου καταρχήν στο Μακεδονία TV αντί για τον Αντένα. Δηλαδή, θα μπορούσε να αφιερώσουν ένα μισάωρο παράδειγμα κάθε Σαββατοκύριακο να παίζει η ιστορία του Αντένα. Έχει ενδιαφέρον. Και θεωρώ και με λάθος πρόσωπα. Δηλαδή, δεν ταιριάζουν για κάπου αλλού, εντάξει. Εντάξει, όχι λάθος πρόσωπα. Ναι. Η Λιάκη δεν είναι το πρόσωπο που πρέπει να παρουσιάσει με την διακοπή. Για εμένα, όταν κάνεις flashback, βάλε ένα μεγάλο αστέρι το οποίο έχει βγάλει ο Αντένα να σου κάθεται να σου παρουσιάσει αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Δηλαδή, παράδειγμα, θα μπορούσε να βάλει, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, την Πόπη Χατζηδημητρίου. Παράδειγμα. Ναι, θα μπορούσε να βάλει Χύψιο Μέγα. Ένα άτομο το οποίο έχει μια ιστορία. Τώρα η Λιάκη, ο Πούκιος που κολλάει μέσα εκεί. Ο Πούκιος που κολλάει. Και καλά γίνεται και είπε: Πόπολη και αφήσει τον Αντένα, ήταν πάνω και αφήσει τον Αντένα. Μα αφού δεν υπήρξε ποτέ του Αντένα. Πότε δεν υπήρξε του Αντένα. Του Α υπήρξε. Εντάξει. Λοιπόν, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα κανάλια μας περνούν για ηλίθιους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που βγάλατε εκεί θεωρώ ότι είναι μια ηλίθιότητα του Αντένα ακόμα. Μια μεγάλη βλακεία του Αντένα ακόμα. Χωρίς λόγο και αιτία το έκανε αυτό. Δεν πουλά την ιστορία σου με δύο παιδάκια. Με το ράπτη, το οποίο ο ράπτης δεν. Ο ράπτης δεν έκανε στο Netflix βιντεάκια, στο YouTube κλπ. Και το κλείσατε. Γιατί πήγαινε άπατο. Δεν το κλείσατε το Netflix. Δικό σας δεν ήταν. Ο ράπτης δεν ήταν εκεί πέρα μέσα. Είχε κάποιοι άλλοι εκεί πέρα που λέγανε αεροβλακίες, που βρίζανε τον κόσμο. Βριζόντουσαν μεταξύ τους και λέγανε βλακίες και θέλανε να το κάνουν και μόδα αυτό το πράγμα. Ε? Και το σπρώχνατε εσείς. Λοιπόν, τώρα την ιστορία την πουλάτε με το ράπτη και την Ηλιάκη. Αυτή είναι η αξία της δικιάς ιστορίας. Να έχει παρουσιαστές, όχι β' τρίτης κατηγορίας. Για την εμβέλεια του Αντένα μιλάω. Δεν μπορούν να αγγίζουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή την ιστορία. Έχεις δίκιο. Δεν γίνεται. Και μάλιστα πόσο δε υποτιμητικό είναι αντί να παίζει τον Αντένα να παίζει στο Μακεδονία TV. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια πάω, φτάνω μετά στο στούντιο που λες να πούμε. Κάνανε τώρα αυτό το πράγμα. Καταρχήν, γιατί βγήκε αυτό το πράγμα. Ήταν κάποια υποχρέωση που έπρεπε να βγάλετε. Έπρεπε το συγκεκριμένο στούντιο να πάρετε κάποια λεφτά και λέγατε εντάξει, βγάλε αυτή τη βλακία να τελειώνουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτό. Αυτά τα λάθη του Αντένα δεν μπορώ να τα καταλάβω ακόμα. Και μάλιστα τώρα, επειδή έχει φτιαχτεί μια εταιρεία πολύ μεγάλη που λέγεται Όσκαρ, το οποίο ξεκίνησε πρώτα από τις τυπολογίες, το λέμε αυτό, ο τίτλος κτλ. Η πρώτη πληροφορία ήρθε από εκεί. Μετά και εμείς, αφού μας ξύπνησε το τυπολογία, ψάξαμε και εμείς δεξιά και αριστερά και το βγάζαμε το θέμα συνέχεια. Λοιπόν, πώς τώρα λοιπόν μετά από μια τέτοια συνεργασία καταδέχεστε να βγάζετε ένα τέτοιο προϊόν. Αλλά θα μου πείτε τώρα, εδώ το Μέγκα βγάζει την Κορομιλά θεοσκότεινη. Θα υπάρξει πρόβλημα σε αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι όμως ότι οι επιλογές είναι. Αγία Κορομιλά γιατί δεν έπαιξε το Σάββατο που μας πέρασε. Δεν έχουνε στο... Δεν ασχολήθηκε κανείς. Γυρίσματα. Όχι, συγγνώμη, δεν ασχολήθηκε κανείς. Κανείς, ναι. Κανείς όμως. Δεν έβγαλε εκπομπή η Κορομιλά, δεν ασχολήθηκε κανείς. Νομίζω ότι άλλα επαναλήψαν ήταν έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να έχουν σταματήσει τα γυρίσματα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, ας πούμε. Ναι. Θα πρέπει να βρουν μια λύση. Δεν μπορεί να κόψει μια εκπομπή έτσι, αέρα πατέρα, τακ-τακ, με τη Ρούλα Κορομιλά. Αντί να βάλετε λοιπόν το θέμα. Τι, ποια είναι η σχέση της, η νέα σχέση της ελληνικής ομπής με την κόρη της Θεοδωρίδου ή να βάλετε τη Ρούλα Κορομιλά, την οποία δεν έπαιξε, δεν είπε κανένας, πουθενά. Και αν το έπανε κάποιοι, πέρασε ψηλά. Ενώ αυτό πρέπει να γίνει να μπουμπουνίσει. Να μπουμπουνίσει. Όχι που βγήκε κάποιος άλλος και λέει να πούμε ο Κοκλώνης, λέει έκανε καλά νούμερα γιατί είπε Κορομιλά. Μα τα ίδια νούμερα έκανε ο Κοκλώνης, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό. Πάνω κάτω δύο μονάδες πάνω κάτω ήταν. Λοιπόν, δεν κέρδισε δηλαδή από την απουσία της Κορομιλά. Η Κορομιλά, το κοινό που έχει, δεν χτυπάει σε αυτό. Στο δυναμικό έκανε 17 και κάτι. Ναι, παιδί μου, ο Κοκλώνης. Ανέβηκε. Ναι, ανέβηκε, εντάξει, λογικό είναι να ανέβει. Αφού ήταν. Καταρχήν η εκπομπή είχε ένα πρόβλημα στο 8-9, το οποίο τώρα δεν το έχει. Ναι, όταν ναι, είναι μικρή η εκπομπή, είναι πιο δυναμική. Ναι, ναι, δηλαδή ναι, αυτή η αλλαγή έπιασε. Έπιασε. Είναι γεγονός αυτό. Και φάνηκε αυτό όταν πήγε στα θηρία απέναντι με την Κοκλοβίζιον, που είχε πάει Παρασκευή. Και βγήκε σε 9 η ώρα αντί για 8 η ώρα. Και εκεί φάνηκε ότι ρε παιδί μου και αντοχή έχει στις κόντρες μεγάλες και δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα η εκπομπή συγκεκριμένη. Γιατί έκανε νούμερα εκεί. Και απέναντι είχε τα σύρια που βαράγανε, ανελέητα. Εντάξει. Το Survivor έφτασε να κάνει μονάκι. Στα σύρια λέει πάνω. Και επαναλαμβάνω τώρα για την Ηλιάκη. Εσύ δεν την επέλεγες να κάνει τη δουλειά αυτή. Μετά δεν σου κάνει εντύπωση που παίζει στο Μακεδονία TV και ο Ξανά Αντένα.
Με χάλια. Τι εντύπωση να μου κάνει. Ναι. Ενώ για τα δεδομένα του άντρα δεν είναι καλή, υποτήριξαν εκεί. Πάντως να χαίρονται τις παραγωγές τους. Είναι ό,τι πιο ξεφτύλα υπάρχει. Ο Αντένα που ετοιμάζει και τα Αντένα Studios που πήραν και 245 εκατομμύρια, 235 πόσα ήταν από τους Άραβες για να ετοιμαστούν να κάνουν πράγματα. Δεν πάω να ξεφυλίσω με αυτόν τον τρόπο. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, το δικό μας στούντιο είναι 10 φορές ανώτερο από το στούντιο που πήγαμε. Το τραπεζάκι μας το έχουμε, την οθονίτσα μας, ναι. Τα τζαμένια μας εδώ, τους τείχους πίσω. Πέροχο. Έτσι, λέει, τι άλλο θέλει. Πειραιά μας. Ναι, είναι λίγο μικρούλι βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι. Ναι. Τον Πειραιά και τα λοιπά. Αλλά εμείς είμαστε οι φτωχοί συγγενείς. Εμείς είμαστε τα φτωχά. Εσείς οι πλούσιοι δεν μπορεί να πούμε ξαφνικά να μου δείχνεις να πούμε από τη μία σπιταρόνα, να πούμε μία βιλάρα κτλ. Και, και από την άλλη μου βάζεις προσφυγικό και να είναι στο οικόπεδο του Αντένα και τα δύο. Δεν γίνεται. Θα φτιάξεις το προσφυγικό. Θα πεις από αυτό δεν ταιριάζει εδώ πέρα μέσα στο, στην αισθητική μου. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Ο Αντένα παραπέει. Ο Αντένα παραπέει. Του χρόνου θα πάει χειρότερα. Έτσι όπως πάει. Αυτοί ακόμα δεν μπορούν να βρουν λύση. Τι θα κάνουν με τη Μασούρου και τον άλλο, το δικό μου, πώς το λένε. Τον Μποφάντη. Τον έπρεξε τον Μποφάντη. Όχι, δεν εγώ, ίσα, ο μόνος που λέει ότι δεν θα φύγει είμαι εγώ. Ο μόνος που λέει ότι δεν θα φύγει ο Μποφάντη, σαν είμαι εγώ. Μου έρχεται εδώ το κουιζάκι να το πω. Για το διευθυντικό στέλεχος. Και δεν μπορώ να το πω. Όχι, δεν θα το πω. Άσχετα με τα πρόσωπα που λέμε. Ναι. Άστο λίγο αυτό ακόμα. Λες, ναι, το... ναι, είναι λίγο ναι, κάπως. Άστο λίγο ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Άστο, μην του συμπνήσουμε ακόμα, όχι, θα το συμπνήσουμε μετά. Έχει ένα, θα το πούμε ένα, πώς θα το πω, βίτσιο. Όχι, το βίτσιο ακούγεται λίγο πονηρό. Ένα διευθυντικό στέλεχος έχει και μια άλλη παράλληλη ασχολία που είναι έτσι... λίγο για να χτυπάει τους κακούς. Ναι, ναι, λίγο έτσι, ναι. Για να χτυπάει τους κακούς. Λίγο περίεργο χόμπι. Για να χτυπάει τους κακούς. Ναι. Ναι. Παίρνει το τόξο, σηκώνει το βέλος, κάτς, ναι. Τακ και βαράει. Πώς λέμε αλαζόνας, λέω το. Ναι. Δεν είναι αλαζόνας όμως. Όχι, δεν είναι, όχι, όχι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Του αρέσουν τα τόξα με τα βέλη. Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι κάπως, δηλαδή, δεν μας κάθεται καλά. Τα τόξα με τα βέλη. Γιατί έχουμε συνηθίσει τώρα τα διευθυντικά στελέχη, σε γυάλινα γραφεία, με το κουστιμάκι τους. Εντάξει, αυτός κάθεται με το κουστιμάκι του κτλ. Αλλά ναι. Βάζει να πούμε το σύστημα εκεί πέρα και. Εντάξει. Δημιουργεί. Είναι δημιουργός λοιπόν, περιεχομένου. Δημιουργός περιεχομένου, ναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με την Ηλιάκη και αυτά με τον Αντένα, όπου θεωρώ ότι ο Αντένα παραπέει στην κυριολεξία. Τα διευθυντικά στελέχη τα οποία έχει αποδεικνύουν καθημερινά ότι είναι ανίκανα να σηκώσουν το βάρος αυτής της επιχείρησης, αυτού του καναλιού. Είναι ανίκανα, δυστυχώς. Κάθε τι καινούργιο που βγάζουν είναι απαράδεκτο. Ας ελπίσουμε ότι η μυθοπλασία. Δεν θα έχει πρόβλημα γιατί ξέρετε εκεί δουλεύει και πάρα πολλοί κόσμος και δεν είναι πάντως, μια εκπομπούλα όπως η Ηλιάκη με το ράπτο. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί όταν ας πούμε ακούω Ηλιάκη, επειδή έχουμε ζήσει τώρα τις εποχές που παντρεύτηκε, που ζούσε στη Ζυρίχη με το γιατρό, με μια υπέροχη ζωή εκεί εννοείται και διαφορετική μισθή και τελείως διαφορετική γιατί τα μάζεψαν, ήρθαν εδώ ουσιαστικά και για την καριέρα της Μαρίας Ηλιάκη και ξαφνικά δεν βλέπουμε ακόμα το πικ, λέω δεν ξαναγυρνάει η Ζυρίχη, άμα μπορούσαμε θα φεύγαμε κι εμείς. Το θέμα μου δεν είναι η Μαρία Ηλιάκη. Η Μαρία Ηλιάκη κάνει μια δουλειά, δουλεύει στην τηλεόραση και τη δώσαν μια δουλειά. Καλά έκανε το κόρι της και πήγε εκεί που πήγε. Για εμένα η ιστορία του Αντένα δεν μπορεί να την πει. Όχι, όχι, περίμενε. Είχε μια πορεία. Είχε ξαφνικά δεν πηγαίνει να κάνει μια εκπομπή η οποία είναι σε λάθος σκηνικό, σε ένα κανάλι κακά τα ψέματα. Γιατί και εμείς το ξέρουμε και το βιώνουμε που είναι πιο δεύτερο σε σχέση με τον Αντένα. Δεν έχει σημασία να ανήκει στον Αντένα. Είναι το Μακεδονία. Δεν κάνει τέτοια. Μου, όχι, δεν μετράει αυτό που λες. Μετράει ένα πράγμα. Ότι είναι δουλειά του Αντένα και παίζει σε άλλο κανάλι. Ναι. Δεν είναι παίζει να είναι δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο. Mm. Και μετά δεν έπρεπε η ιστορία του Αντένα να πουληθεί από άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με τον Αντένα. Η Ηλιάκη τι δουλειά έχει να παρουσιάσει. Βάλτε λοιπόν ένα παλιό στάρ να παρουσιάζει. Να μιλήσει. Και είναι ντροπή του που δεν έχει μιλήσει ο Μαστοράκης. Εγώ πήγα στην καριέρα. Άκου να σου πω. Και δεν θα κρατήσουν κρυφό. Μαστοράκης. Αμέ, ο Μαστοράκης είσαι σε αυτό το κανάλι. Πού ξέρεις ότι δεν έχει μιλήσει. Εγώ δεν είδα τίποτα. Πρέπει να ξεκινήσουμε αυτόν. Άλλαξε. Ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να ξεκινήσουμε αυτόν. Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Δεν μπορεί λοιπόν να πούμε ο Κυριακούρης ρίξε Μαστοράκη και ξαφνικά να το εξαφανίσουμε. Το Μαστοράκη από τη μέση. Λοιπόν, άσε που ο Μαστοράκης δεν πήγαινε εκεί πέρα μέσα με τίποτα. Ναι, αυτό λέει, επειδή είχε κάποια κολλήματα. Όχι κολλήματα, έχει. Θα μπαινε μέσα και θα. Λόγω εμπειρίας. Όχι, ναι. Θα έλεγε ένα λεπτό παιδιά.
Μπορεί να μεγάλωσα, θα τα φτιάξω εγώ. Τσούκου, 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 τι σοφιάνα. Ναι, γιατί δεν. Τι έχει απαιτήσεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Όχι, έχει απαιτήσεις απλά. Ξέρει τη δουλειά. Ξέρει τηλεόραση ο Μαστοράκης. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να δεχτώ την ιστορία εγώ του Αντένα στο Μακεδονία TV να βλέπω και να έχει πρόσφατα πια σχέση με τον Αντένα. Τελεία και παύλα, κλείνουμε με αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Και με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι σήμερα ολοκληρώσαμε όλη την κατάστασή μας. Εντάξει, τα είπαμε όλα. Οπότε λοιπόν έχουμε αύριο ραντεβού πάλι εδώ. Είσαι έτοιμη να φύγουμε? Πανέτοιμη. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye bye.